Και μπήκε και το 22, ο άλλος δεν ήταν αισιόδοξος και για το 22 ημιμόνο να μας δίνει μερικές σηκμάδες χαράς. Ποιος ήταν ο άλλος? Ο Στάθης ο Σταυρόπουλος. Έτσι αποχαιρετήσαμε το 21. Τώρα θα τον ακούσουμε για το 22, το πρώτο διάστημα. Γιατί ουδής μπορεί να γνωρίζει τα μελούμενα, ακόμη και το πιο προβλεπτικό μοντέλο. Τα αναπάντεχα είναι το αλατάκι στη ζωή. Στάθη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Μάλλον υπάρχει ένα πράσινο ανθρωπάκι στο σύμπαν που μας κάνει πλάκα. Άκουγα τώρα τι έλεγες. Με συγχωρείτε. Δεν έχω COVID, είμαι όμως λίγο μπουκωμένος. Την άρπαξα με τον καιρό και το βαρύ. Μισό λεπτό, θα μου επιτρέψεις. Με βάση τη νέα εκδοχή χθες του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ναι, και COVID να είχες, αν φοράμε μάσκα, δεν είσαι στενό κρούσμα ούτε μέσα από την τηλεφωνική γραμμή, οπότε προχώρα κανονικά. Οπότε προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, έλεγε για το 22 και κατά σύμπτωση, έχω ετοιμάσει το σκιτσάκι για το δρόμο της αριστεράς του Σαββάτου. Α. Και έχουν πάει δύο ανθρωπάκια στον Γκάλχα να τον ρωτήσουν, επειδή έλεγες και γι' αυτό για τη μαντική. Και το ρωτάνε τον Γκάλχα, τι να φοβάμαι περισσότερο, τι να φοβόμαστε περισσότερο, την οικονομία, την ακρίβεια δηλαδή, ή την πανδημία. Και ο Γκάλχας τους απαντάει, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Καλό. Τώρα θα μου πει, γελάω με το δικό μου σκίτσο. Σπανίες μου συμβαίνει, αλλά καμιά φορά γελάω κι εγώ. Τι πιστεύεις ότι μας βρίσκει τις πρώτες μέρες, και όχι μόνο στη χώρα? Ναι. Παγκοσμίως, διότι εδώ δεν το έχουμε αντιληφθεί, αλλά η ένταση είναι από μια κλωστή να έχει παγκόσμιες συνέπειες. Βέβαια, μας βρίσκει ακριβώς η ουρά του 21, δηλαδή η παγκόσμια κρίση και αυτή η γεωπολιτική σαλάτα που έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση, συγκεκριμένα με το ουκρανικό, το οποίο το περνάμε κάπως αν πασάν εμείς, αλλά είναι τεράστιο θέμα, γιατί πρόκειται για ένα μπραντε φέρ. Είναι μια εισβολή της Δύσης στην κοιλιά της Ρωσίας. Επιχειρήθηκε το ίδιο με το Καζακστάν. Εκεί η Ρωσία αντέδρασε άμεσα και τελείωσε η ιστορία. Επιχειρήθηκε σε μια χώρα η οποία είναι πάμπλουτη από πλευράς πόρων αλλά και πλούτου για την ολιγαρχία της, πάμφτωχη για το λαό της, όπως συμβαίνει στο 90% του πλανήτη. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία είναι εν πρώτης παράλογο, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι η Δύση θα είχε την τρέλα να φτάσει, ξέρω εγώ, 500 χιλιόμετρα τη Μόσχα, το ΝΑΤΟ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, και το ερώτημα είναι γιατί γίνονται. Δηλαδή πόσο άλλο θα πιεστεί η Ρωσία και με ποιο σκοπό. Γιατί στη γεωπολιτική, στη στρατηγική υπάρχουν σκοποί, υπάρχουν σχέδια. Βέβαια, από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί εδώ και 20-25, ίσως και 30 χρόνια δεν δουλεύουν με μια στρατηγική, αλλά με μια επιλογή οψιών, επιλογών. Δηλαδή βλέπουν τι συμβαίνει και προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Λέει, ας πούμε, αυτό που γίνεται εκεί ανοίγει αυτή την ευκαιρία. Ναι, αλλά έτσι ανοίξανε μαύρες τρύπες, όπως το Αφγανιστάν ή το Ιράκ ή τη Λιβύη. Και μετά συνεχίζεται το πράγμα με προηγούμενα τα οποία δεν διορθώνονται εύκολα ή δημιουργούν καινούρια προβλήματα. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό, εκτός από ένα γενικευμένο πόλεμο που ο Θεός να βάλει το χέρι του, τότε δεν θα υπάρχει ελπίδα για κανέναν. Σωστό. Την ίδια στιγμή βιώνουμε και μια ενεργειακή κρίση, ναι, που είναι και ενεργειακή φτώχεια, που μετατρέπεται σε εφοδιαστική κρίση και διατροφική. Δηλαδή, ναι, δεν είναι απλά γεγονότα πια για την ανθρωπότητα, και πολύ περισσότερο σε κάθε χώρα για εκείνα τα κομμάτια του πληθυσμού που χυμάζονται χρόνια τώρα. Βέβαια, και μάλιστα θα πρόσθετα σε αυτό, Γιώργο, ότι οι σταθερές, υποτίθεται, όπως η πράσινη ανάπτυξη, που είναι πράσινη business τερατώδης, αποδεικνύονται πρώτον ανεπαρκείς, δεύτερον έολες και τρίτον θα έλεγα φοβικές, γιατί ούτε σχεδιασμός υπάρχει πάλι για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες μπορούν να κάνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μπορεί να υπερφαλαγιστούν
από την επιστροφή άλλων χωρών σε παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Πάνω στις παραδοσιακές πηγές ενέργειας υπάρχει ένας ακήρυχτος πόλεμος. Επίσης, τα αποθέματα αυτών των πηγών είναι τερατώδη. Δηλαδή, κάπου υπάρχει μία, εγώ πιστεύω, τεράστια παραπληροφόρηση και συνειδητή και αθέλητη πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί βλέπουμε και την αλλαγή των συμπεριφορών. Mm. Βλέπουμε ξαφνικά τη Γερμανία να μένει στο λιγνίτι μέχρι το 2030. Η Ελλάδα να τρέχει να απαλλαγεί από το λιγνίτι για να τον αντικαταστήσει με τι? Με ανεμογεννήτριες? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε να υπάρχει μια παρέτηση των φιλοδοξιών της Ελλάδας για το ενεργειακό νοτίο της Κρήτης στα κοιτάσματα, και βέβαια αυτή η υπόθεση με τον EastMed, τον αγωγό που θα ερχόταν από τη Μέση Ανατολή, για να το πω ευρύτερα, γιατί ήταν και το Ισραήλ εκεί και η Κύπρος ενδιαφερόμενες δυνάμεις, να ακυρώνεται. Μια χαρά βόλεψε αυτό το κουτί την εγχώρια ελίτ, θα πω εγώ, Στάθη μου. Βέβαια, γιατί, ίσως και τη διεθνή. Τη διεθνή 100%. Για... LNG με πλοία από την Αμερική και το λύσαμε. Αυτό είναι. Ναι. Και μάλιστα βλέπεις ξαφνικά, δύο μέρες πριν να ανακοινωθεί αυτό το πράγμα από το State Department, το οποίο ανακοινώνει την τύχη των ανθρώπων, λες και είναι το πρετόριο της Ρώμης, να γίνεται εδώ συζήτηση για μεταφορά αερίου. Δηλαδή, με συγχωρείτε, να προετοιμάζεται το έδαφος. Θέλω να πω όμως ότι η γενική εικόνα σε όλα αυτά τα θέματα είναι μια εικόνα σύγχυσης, αλλά ένοπλη σύγχυσης. Αυτό το θέμα της ένοπλης σύγχυσης το παραγνωρίζουμε, αλλά είναι κολοσιαίο. Την άλλη φορά που μιλήσαμε λέγαμε για την τρομερή συμφωνία, είναι τεράστια συμφωνία, που έκανε η Ρωσία με το Ιράν για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Κασπίας. Και έβαλε στο κόλπο η Ρωσία και την Κίνα για την μεταφορά των αποθεμάτων αυτών, τη διάθεσή τους, την δικτύωσή τους. Και το έκανε ως μειόφιλε εδώ που τα λέμε, αλλά για να συσφίξει τις σχέσεις της με τη χώρα αυτή, γιατί από κοινού αντιμετωπίζουν την αμερικανική επιθετικότητα. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι εγώ ανατριχιάζω, πραγματικά ανατριχιάζω, όταν ακούω την ίδια ρητορική που χρησιμοποιήθηκε για τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, για την καταστροφή του Ιράκ, να επαναλαμβάνεται και μάλιστα χωρίς τον κόπο να βρεθεί κάτι πρωτότυπο εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή, θυμάσαι, ο Σαντάμ είχε όπλα χημικά. Η Ρωσία έχει φέρει τα στρατεύματά της στα σύνορα με την Ουκρανία. Πού θα τα πήγαινε τα στρατεύματά της, δηλαδή, η Ρωσία? Στα σύνορα με ποιον, αφού συνορεύει με την Ουκρανία? Αφού η Ουκρανία έχει γίνει αρδρίκελο του ΝΑΤΟ από την επανάσταση σε εισαγωγικά των φασιστών και των μαφιόζων που κυβερνούν τώρα. Η Ουκρανία είναι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα δημοκρατίας, αλλά δεν ενοχλείται το Βερολίνο. Για την Τουρκία και τα προβλήματα που έχει η δημοκρατία εκεί δεν ενοχλείται το Βερολίνο και η Ουάσιγκτον. Ενοχλούνται για τη Ρωσία. Η Ρωσία έχει προβλήματα, έχει προβλήματα. Λοιπόν, εάν έχεις 2 μέτρα και 2 σταθμά, το κάνεις για να εφαρμόζεις μια πολιτική η οποία έχει δείξει ποια είναι επανειλημμένος. Και εγώ ανατριχιάζω όταν ακούω τη ρητορική αυτής της πολιτικής. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θυμίζει μέρες πριν την απόφαση και τους βομβαρδισμούς και τον πόλεμο για διάλυση Γιουγκοσλαβίας. Ακριβώς. Την οποία κάποιοι την περάσανε επιδερμικά, αλλά τα απότοκα τα πληρώνει μέχρι σήμερα όλη η Βαλκανική. Και όλη η Ευρώπη, θα έλεγα εγώ, με έναν τρόπο, από πλευράς δημοκρατίας, ηθικής και ανθρωπισμού. Και θα έλεγα επίσης ότι τότε που έγινε αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα υπήρχαν πολλοί που υπερθεμάτιζαν. Ως εξιμπτώσεις είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν κατευνασμό της Τουρκίας, οι οποίοι είναι προσδεδεμένοι στο ευρωπαϊκό άρμα, οι οποίοι δεν έχουν καμία φιλοδοξία για την Ελλάδα, οι οποίοι λιδωρούν την εθνική ταυτότητα. Είναι δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι στην ίδια χοροδία 30 χρόνια τώρα να τραγουδάνε το ίδιο τραγούδι. Το γεγονός ότι τους έχουν πάρει μυρουδιά περισσότεροι Έλληνες από ό,τι παλιότερα, ότι τώρα είναι πιο πολύ υποψιασμένοι απέναντί τους περισσότεροι Έλληνες, δεν λέει τίποτα, διότι δεν έχουν την εξουσία οι περισσότεροι Έλληνες. Την εξουσία την έχουν αυτοί που είναι προσδεδεμένοι σε αυτή την πολιτική. Είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας,
είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, συγγνώμη, είτε ήταν το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε και έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών υπό την καθοδήγηση των Αμερικανών, η οποία είναι θριαλίδα για τα Βαλκάνια. Και δεν το καταλαβαίνουν μερικοί άνθρωποι ή κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ έχουμε δύο πράγματα, τους αφελείς και τους ωφελούμενους. Γιάκου εδώ, σε βάζουν στα βαθιά οι ακροατές. Η φίλη Μαρία, καλημέρα στον όπως πάντα έξοχο Στάθη. Πέρασαν τα 200 χρόνια μες στην πανδημία. Ξαφνικά έρχονται καθηγητές, οι δήμονες, σε Έλληνες, σε αμερικανικά πανεπιστήμια, με υπερπαραγωγές να μας πούν. 200 χρόνια από τη γέννηση μιας χώρας που λίγος πολύ οφείλονται στους Εγγλέζους. Ναι. Το έχεις πάρει, λέει, χαμπάρι, Στάθη? Αν το έχω πάρει χαμπάρι, η ιστορία αυτή έχει ξεκινήσει της αποδόμησης της εθνικής ταυτότητας από την εποχή Σιμίτη. Και ήταν χρήσιμη αυτή η αποδόμηση, διότι τότε ζούσαμε την πλαστή ευμάρεια που θα οδηγούσε στην κατάρρευση και στα μνημόνια. Έπρεπε λοιπόν οι Έλληνες να προετοιμαστούν σε εισαγωγικά για να γίνουν ραγιάδες. Πώς γίνεται κανείς ραγιάς όταν του απομυθοποιούν αυτό που του λένε ότι είναι ο μύθος της καταγωγής του? Ούτε μύθος υπάρχει, ούτε τίποτα τέτοιο. Υπάρχει πραγματικότητα καταγεγραμμένη. Αυτό είναι η ιστορία από την εποχή του Θουκυδίδη. Δεν υπάρχει ιστορία του άλλου. Δεν υπάρχει ιστορία άνευτης απόδειξης της αλήθειας της. Και συνεπώς όλη αυτή η σχολή της αποδόμησης που ξεκίνησε με τη Ρεπούση, με τον Λιάκο, τώρα με τον Καλύβα, έχει μακρά ιστορία. Ο Καλύβας διαψεύδεται. Άλλωστε δεν είναι καν ιστορικός. Βέβαια εγώ δεν είμαι της σχολής ότι με την ιστορία ασχολούνται ιστορικοί. Με την ιστορία ασχολείται όλος ο κόσμος. Σωστό. Λοιπόν, αυτά που λέει για την απελευθέρωση της Ελλάδας, για το πρωτόκολλο που ξεκίνησε με το πρωτόκολλο... Με συγχωρείς, μισό λεπτό, έχω μια διαφωνία. Δεν είναι μόνο ο Καλύβας κάνει την παραγωγή, αλλά εκεί μετέχουν πανεπιστημιακοί, οι οποίοι λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εντάξει, ο Κολοκοτρώνης τι ήταν, ένας οπλαρχηγός που ψάχνε την αυτονομία του Μωριά, ακούστηκαν και αυτά. Βέβαια, δεν και ακούγονται καιρό τώρα και είναι πάρα πολλοί και μάλιστα κυριαρχούν στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν φοιτητές που δεν έκαναν καριέρα ακαδημαϊκού διότι δεν προσκύνησαν κατά το κοινό λεγόμενο. Ως δημοσιογράφος έχω συναντήσει τέτοιες ιστορίες. Τις φέρναμε στο φως και τις ξεχνούσαν οι άνθρωποι σε δύο μέρες, γιατί αυτή είναι η μοίρα της ιδιοσιογραφίας. Λες κάτι, κρατάει δύο μέρες, στην καλή περίπτωση συμβαίνει κάτι άλλο και ξεχνιέται. Αλλά για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε, ο Κολοκοτρώνης διαψεύδει τον Καλύβα. Δηλαδή, αν διαβάσεις τα απομνημονεύματα του γέρου του Μωριά, θα δεις ότι τα δύο τελευταία χρόνια της Επανάστασης, πριν γίνει η ας την πούμε και χειρία που άνοιγε το δρόμο για την δημιουργία και την αναγνώριση του νέου κράτους, εκείνος που βρισκόταν σε δύσκολη θέση ήταν ο Ιμπραήμ, όχι οι Έλληνες. Αποσιοποιούνται, έχεις δίκιο, ακόμη και μάχες που έχασε ο Ιμπραήμ, έχουμε μείνει στη σφαγή του Μεσολογγίου, okay, αλλά δεν λέμε τα μετέπειτα. Εδώ όμως έρχεται... Δεν ήξερε από πού να φύγει ο Ιμπραήμ. Είχε πρόβλημα για να αποχωρήσει. Λέει η Ελένη εδώ, Στάθη, λέει, εξ αρχής ο τίτλος ο ίδιος παραγωγής δεν είναι πονηρός? Η δημιουργία μιας χώρας. Σοβαρά λέει, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ενός έθνους γεννηθήκαμε στα 200 χρόνια. Αυτό ήταν και μία... ακόμα και της Προέδρου της Δημοκρατίας παρατήρηση, αλλά και άλλων πολλών και του Μητσοτάκη του ίδιου, την οποία ανακάλεσαν γιατί προσπαθούσαν να περάσουν ότι το έθνος γεννήθηκε από την Επανάσταση και όχι ότι το έθνος έκανε την Επανάσταση. Η Επανάσταση γέννησε το νέο κράτος. Το έθνος που έκανε την Επανάσταση είναι το παμπάλαιο γένος των Ελλήνων. Μα δεν υπάρχει καν αναφορά στη λέξη Επανάσταση από ό,τι έχω δει. Εξέγερση λένε ή κίνημα. Και όχι μόνο, μιλούν για την στο πιο πρόσφατη εκπομπή για αυτό το ζήτημα που έγινε στο Sky, δεν μιλούσαν για την Τριπολιτσά, για τα Δερβενάκια, για τίποτα. Υπήρχε μία παρασιώπηση ή όταν μιλάνε για την Τριπολιτσά μιλάνε για τη σφαγή. Λες και η Επανάσταση έγινε με ροδοπέταλα. Ή λες και η Γαλλική Επανάσταση δεν είχε καμία σφαγή, ή η Ρώσικη, η Αμερικάνικη. Οι επαναστάσεις έχουν αυτή την παράμετρο που είναι μία παράμετρος που τη βιώνει κανείς με τα ιστορικά κριτήρια της εποχής που γίνεται. Όχι προθύστερα. Αυτό είναι άλλη μία πολιτική κορεκτήλα. Να βλέπει κανείς τα γεγονότα, να βλέπει το Μεγαλέξανδρο για παράδειγμα με τα κριτήρια της σημερινής εποχής. Αυτό είναι τελείως ηλίθιο.
να μου επιτρέψετε τη λέξη. Θα πάω παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά και έχω πολλά μηνύματα. Κοίτα, φέτος είναι 100 χρόνια από το 22, ε. Ναι, βέβαια. Δεν είναι τυχαία ημερομηνία. Λες και εδώ να έχουμε τις συνωθήσεις. Από αυτό ξεκίνησε, θυμάσαι τότε από το. Ναι. Πώς τον είπε, τη Μύρνη, στο συνωστισμό. Mm. Κοίταξε να δεις, εδώ είναι μια επέτειος η οποία για όσους ξέρουν και για όσους αισθάνονται είναι η πιο θλιβερή της νεοελληνικής ιστορίας για δύο μεγάλους λόγους. Ο πρώτος που τον αναγνωρίζει ο Hofsbaum, παρότι η προσέγγιση του για τα θέματα του έθνους είναι κάπως νεωτερική, συγγνώμη, στο βιβλιαράκι του «Έθνος και Εθνικισμοί» αναγνωρίζει τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία ύστερα από αδιάλειπτη παρουσία 3.000 ετών. Αυτό και μόνο είναι μια υποσημείωση του μεγαλύτερου ιστορικού της εποχής μας για τη συνέχεια του ελληνισμού. Ένα το κρατούμενο. Ο τρόπος που ξεριζωθήκαμε από εκεί σηκώνει συζήτηση, πραγματικά θα γίνει μεγάλη συζήτηση φαντάζομαι από σοβαρούς ανθρώπους, πως υπέστη τη στρατιωτική ήττα η Ελλάδα, υπέστη τη στρατιωτική ήττα η Ελλάδα, πως φτάσαμε ως εκεί και όλα αυτά. Το σημαντικό είναι ότι εκτός από τον ξεριζωμό του ελληνισμού από μια κοιτίδα που πολλές φορές ήταν και σπουδαιότερη από την κυρίως Ελλάδα, και όχι μόνο στα αρχαία χρόνια, στα Βυζαντινά. Το Βυζάντιο χωρίς την Ανατολία δεν νοείται. Και το Βυζάντιο ήταν ένας χιλιόχρονος πολιτισμός, και επιμένω στη λέξη πολιτισμός, διότι διατήρησε την κλασική κληρονομιά την εποχή που στη Δύση αυτή χανότανε και ξαναπήγε με την αναγέννηση. Δηλαδή η ανθρωπότητα θα ήταν διαφορετική τελείως αν δεν είχε συντηρηθεί το αρχαίο πνεύμα, τα αρχαία επιτεύγματα και ο αρχαίος τρόπος ζωής στην χιλιετή βυζαντινή παράδοση. Αυτό λοιπόν από πλευράς βιωματικής τελειώνει με τους Έλληνες που φεύγουν κυνηγημένοι από την Ανατολία το 22. Ταυτόχρονα όμως η εθνική αστική τάξη χάνει τις φιλοδοξίες της για αυτόνομη Ελλάδα το 1922. Αποφασίζει ότι δεν μπορεί μόνη της να έχει μία παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Δυτική Ευρώπη τέτοια που να μπορεί να δημιουργήσει και να κάνει να λειτουργεί ένα κράτος δυτικού τύπου. Και προσανατολίζεται στην προσάρτηση του κράτους σε δυτικές δυνάμεις. Υπήρχε το προηγούμενο ήδη από την Επανάσταση με τα κόμματα, το φιλορωσικό, το φιλογαλλικό, το φιλοαγγλικό που δείχνανε μία τάση εξάρτησης, ήταν που ήταν ψιλοεξαρτημένο το νέο κράτος. Με την καταστροφή του 22 το κράτος αυτό συρρυκνώνεται από πλευράς εδαφικής, όχι γιατί είχε φύγει από τη Θεσσαλία και είχε φτάσει στην Αλεξανδρούπολη, αλλά από πλευράς παρουσίας στο πολιτικό γίγνεσθε. Το κράτος επέστρεψε σε μια αδυναμία, υιοθέτησε μια αδυναμία, υιοθέτησε μια υποταγή, μια υποτέλεια και πορεύτηκε αναλόγως όπως ξέρουμε όλοι με τους Άγγλους, μετά με τους Αμερικανούς και σήμερα με το πλέγμα διοίκησης της νέας τάξης πραγμάτων. Το φέρες και στο σήμερα. Εδώ μου λέει άλλος ακροατής, δεν είναι μόνο αυτό, λέει, πέστε στον κύριο Στάθη, ξεφυτρών σαν τα μανιτάρια, άλλη παραγωγή, καταστροφές και θρίαμβοι από τη Διχόνοια στο θαύμα 2350, έχει κάτι αναφορές σε τριάμβους για να ενισχύεται ο μεγαλοειδιατισμός και εκεί χύνεται όλο το δηλητήριο. Λέει εδώ ακροατής. Ναι. Κύριε Στάθη, μήπως το πρόβλημα τελικά είναι ότι πολλοί υποψιασμένοι Έλληνες δεν έχουν εξουσία στα χέρια τους? Μήπως αν η κοινωνία μπορούσε να ελέγχει με έναν τρόπο τους πολιτικούς, θα λύναμε και τα προβλήματα? Αυτό είναι το θέμα του ερωτήματος της δημοκρατίας. Εάν η δημοκρατία είναι ισχυρή, εάν στη δημοκρατία ο λαϊκός παράγοντας παίζει μεγαλύτερο ρόλο και έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος, ναι, τότε ελέγχει τα πανεπιστήμια, με την έννοια ελέγχω την θετική. Δηλαδή η κοινωνία οσμώνεται με το πανεπιστήμιο, οσμώνεται με τα μέσα ενημέρωσης, με τη διοίκηση και τότε έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όταν όμως ο λαός είναι στη γωνία και μετά την απόπειρά του να αντισταθεί στα μνημόνια που ανετράπει με την κολοτούμπα του Τσίπρα το 2015, βρέθηκε ξανά στη γωνία ο λαός, τότε οι εξελίξεις γίνονται ανεξέλεγκτες
από πλευράς λαϊκού ελέγχου και παίρνουν το δρόμο που έχουν πάρει σήμερα, που είναι ένας δρόμος σχεδόν αποφασίζομεν και διατάσσομεν, που περιέχει αυταρχισμό, υποχρεωτικότητες, που περιέχει τεράστια καταπίεση οικονομική, διότι και η οικονομία ενέχει την έννοια της καταπίεσης. Και διάβαζα προχτές, Γιώργο, ότι καλούνται στη Γερμανία να συζητήσουν οι πολιτικές δυνάμεις εάν οι συνταξιούχοι πρέπει να συνεισφέρουν στη συντήρηση του συστήματος υγείας. Για ποιο λόγο? Διότι λόγω του COVID δεν μπορεί να κάνει επικερδείς χειρουργικές επεμβάσεις στο σύστημα υγείας και χρειάζεται λεφτά. Δεν περνάει από το μυαλό των Γερμανών και του Πάμπλου του κράτους που έχουν να επιδοτήσουν το σύστημα υγείας, αλλά βρίσκουν τη λύση στην οποία συνήθισαν τον κόσμο ότι είναι λογική να κόψουν πάλι από τις συντάξεις. Yeah. Και βέβαια περνάει. Είναι όμως επιλογή. Προσεχώς δικό μας. Αδύναμη δημοκρατία. Προσεχώς δικό μας. Αυτό που λες, ναι, με χρονοκαθυστέρηση. Α, ο φίλος ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κούλης ο Κωνσταντινίδης, υπαρκτό πρόσωπο. Καλημέρα, λέει, από τη Θεσσαλονίκη στον αγαπητό Στάθη. Εμάς, λέει, τους ακροατές και τον 984, μας έχει στάξει αποκλειστικά ένα σκίτσο. Αν δημοσιεύτηκε και το αγνώ, συγγνώμη, το περιμένουμε αγωνία. Και εμείς το περιμένουμε, Κούλη. Καλά κάνεις και τον καρφώνει στον αέρα. Το περιμένουμε. Ναι, δεν έχω τι να πω γιατί δεν το έχω κάνει ακόμα. Στάθη μου, επειδή είμαστε στις πρώτες μέρες του 22, πάντα ο άνθρωπος θέλει να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Έτσι πορεύεται. Ευτυχώς το θέλει αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα άντεχε. Σωστό. Όμως δεν προϊονίζονται οι εξελίξεις να είναι τουλάχιστον αισιόδοξες, εκτός αν πάντα τα ανεπάντεχα γεγονότα. Αυτό που λέω εγώ, το αλάτι. Ναι. Ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, πιστεύεις ότι σιγά σιγά είτε διαλύεται ο κοινωνικός ιστός ή μιλάμε για άλλου είδους κοινωνίες και στην Ελλάδα πια? Νομίζω ότι θα μιλήσουμε, αν τα πράγματα συνεχίσουν αυτό το δρόμο, για άλλου είδους κοινωνίες στον πλανήτη. Αυτά που φαίνονται με την διαχείριση της τεχνολογικής επανάστασης, διότι έχουμε τεχνολογική επανάσταση που ξεκινάει από την τεχνητή νοημοσύνη και φτάνει σε πράγματα που ακόμα δεν τα έχουμε δει και δεν τα φανταζόμαστε. Αλλά αυτά έχουν συνέπειες στις θέσεις εργασίας, στις αμοιβές, στην κοινωνική περιθωριοποίηση. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ο ίδιος, ως συλλογική οντότητα όμως, ως λαός, ως έθνος, μείνει έξω από αυτές τις εξελίξεις, πράγματι θα τρέχουμε να ξαναδιαβάσουμε τον Όργουελ και τον Κάφκα. Είναι μία μετάβαση η οποία είναι πάρα πολύ δυσίωνη αν συνεχίσει έτσι, αλλά επειδή ακριβώς είναι πολύ δυσίωνη, ίσως να σημαίνει ότι θα αντιληφθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι ότι το πράγμα πηγαίνει πάρα πολύ στραβά. Εδώ θυμίζω και την περίφημη ταινία που παίχτηκε αυτές τις μέρες, το Don't Look Up, όπου φαίνεται ότι αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο θα επέλθει κάποια καταστροφή, η οποία μπορεί να μην είναι ένας κομίτης που έρχεται, αλλά να είναι ένας πόλεμος. Αν δηλαδή οι μάζες, για να χρησιμοποιήσω αυτή την παλιά καλή ξεχασμένη λέξη, μείνουν εκτός εξελίξεων και μάλιστα εάν καταναλώνουν τις εξελίξεις με τον τρόπο που γίνεται στο διαδίκτυο, δηλαδή με ένα είδος αποβλάκωσης που εξαιρεί την κριτική σκέψη και που κάνει τους ανθρώπους οπαδούς των γεγονότων και αυτών που συμβαίνουν, τότε πράγματι θα είναι ένας δυστοπικός κόσμος. Εάν ακριβώς επειδή ο κίνδυνος του δυστοπικού κόσμου είναι μεγάλος, γίνει αυτό αντιληπτό, μπορεί να έχουμε αντιδράσεις από τους ανθρώπους τέτοιες που να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη. Στάθη Σταυρόπουλος, για μια φορά ακόμη, εκρεμεί το σκίτσο, να είστε βέβαιοι ότι ήταν το στείλει, όχι απλά θα το πανηγυρίσουμε, θα τον βάλουμε να το περιγράψει και θα τα αναρτήσουμε. Ωραία. Αλλά θέλει και χρόνο, γιατί είναι και αδυσόπιτη επικαιρότητα που δεν τον αφήνει να πλήξει. Περαστικά, Στάθη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι για μια φορά ακόμη γερός, να μας τα λες έτσι όπως τα λες και προκαλείς αμέσως κύμα παρεμβάσεων από ακροατές. Αυτό είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί είτε είναι παρεμβάσεις που συμπαθούν αυτά που λέω ή που τα αντιπαθούν, είναι το ίδιο πολύτιμο. Μου γράφει και ένας ακροατής, αν συνεχίσουμε έτσι όπως τα περιέγραψε ο Στάθης, θα ήταν καλύτερα να λέμε «χέσε ψηλά και αγνάντευε», αυτή θα είναι η κατάληξη, αντί για «don't look up».
Είναι το αντίθετο. Καταπληκτικό. Να είσαι καλά, Στάθη μου, καλημέρα. Τις καλημέρες μας. Λοιπόν, yeah.